Good morning everyone, τι κάνετε? Έχει πέσει τρελή κούραση γιατί αφήνω το μοντάζ για πολύ αργά, γιατί μου βγαίνουν κάποιες δουλειές και δεν προλαβαίνω, οπότε μου πάει πολύ. Έχω τώρα τις τελευταίες μέρες που τελειώνω γύρω στις 3 η ώρα και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ξυπνήσω και νωρίς γιατί υπάρχουν και δουλειές που πρέπει να γίνουν. Τώρα έχουμε ξεκινήσει με τη μαμά μου, είναι Σάββατο σήμερα και ξέρετε ότι τα Σαββατοκύριακα εγώ θέλω να πηγαίνω στη φύση και θέλω και να βγάλω σήμερα και κάποιες φωτογραφίες για το Instagram, οπότε μου κάτσε πολύ καλά αυτό και η βόλτα στη φύση και οι φωτογραφίες και θα πάμε και στην ωραία τη λίμνη που σας έχω πει στην Πάρνηθα που είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαι σταματημένη τώρα στο πάρκινγκ του Σκλαβενίτη γιατί πετάχτηκε η μαμά μου να πάρει κάτι. Το τι γίνεται σε αυτό το πάρκινγκ κάθε φορά είναι το σούπερ μάρκετ που ψωνίζουμε κι εμείς γιατί είναι το πιο κοντινό στο σπίτι και επειδή εμένα μου αρέσει να ψωνίζω το Σκλαβενίτη, θέλω να ψωνίζω μόνο εδώ. Βασικά πάω και στο μεγάλο στην Κηφισίας, αλλά έρχομαι και εδώ που είναι πιο κοντά πολύ συχνά. Κάθε φορά που θα έρθω, δεν υπάρχει περίπτωση, κάποιοι θα μαλλιοτραβιούνται για μία θέση πάρκινγκ. Εν τω μεταξύ κάτω έχει δύο υπόγεια και δεν θέλει να κατεβαίνει κανείς κάτω, κανείς. Όλοι εδώ, πάνω, όλοι. Κι εγώ, δεν λέω ότι εγώ είμαι καλύτερη. Κι εγώ πάνω έρχομαι πρώτα, κοιτάω, αλλά μετά πάω κάτω, δεν θα κάποιος να τσακωθώ για μία θέση πάρκινγκ τώρα. Στη λίμνη. Παλιότερα το κάναμε πιο συχνά, τώρα τελευταία έχουμε πολύ καιρό να το κάνουμε. Όντως. Αλλά πιο ωραία είναι να έρθει καθημερινές, που ούτε τώρα έχει κόσμο βέβαια. Παρόλο που είναι Σάββατο, αλλά πιο ωραία είναι καθημερινές. Και κάπως έτσι η μαμά μου χαλάει την ησυχία του μέρους. Εντάξει, μωρό μου. Εντάξει. Τα λέμε. Να είσαι καλά, μωρό μου, τι είσαι. Λοιπόν, αυτή η λίμνη λέγεται λίμνη Μπέλετσι. Και βρίσκεται στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, επειδή κάθε φορά με ρωτάτε πού είναι αυτή. Άμα το γράψετε στο Google Maps, θα το βρείτε. Εκεί στο βάθος έχει και κάποιες κούνιες που μπορείτε να έρθετε με τα παιδιά σας. Όχι τίποτα σημαντικό, μόνο κούνιες, μια τσουλήθρα και ένα γύρω-γύρω όλοι έχει. Α, έχει και μια τραμπάλα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το μόνο κακό είναι ότι την έχουν παρατήσει πολύ και όλα έχουν σχεδόν χαλάσει. Εδώ πέρα η γέφυρα έχει χαλάσει. Εκεί στη γέφυρα για να έρθει από εδώ, περνάς, πρώτα κάνεις το σταυρό σου και μετά περνάς γιατί λες έτσι και σπάσει κανένα ξύλο, θα βρεθώ στη λίμνη. Δείτε εδώ τα καγκελάκια, δεν είναι ούτε αυτά σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά γενικότερα είναι ωραία να έρθεις έτσι μια εκδρομή, να φας το πρωινό σου εδώ, σαν εμάς τις τρελές. Και μπορείτε και να περπατήσετε έτσι μέσα στο δάσος, να ανεβείτε πάνω προς τα εκεί. Επιστρέψαμε στο σπίτι και τελειώσαμε νωρίς από τις δουλειές και είχα χρόνο να καθίσω λίγο να ασχοληθώ με το σπίτι και έκανα έναν βαθύ καθαρισμό. Το μόνο που δεν έχω κάνει είναι τζάμια, αλλά δεν πειράζει, θα το κάνω πιο κοντά στα Χριστούγεννα, θα το κάνω από εβδομάδα δηλαδή. Αλλά κάθισα και σιδέρωσα και επιτέλους αυτό το χάος από εδώ θα φύγει. Πάω να βάλω τώρα τα ρούχα στη θέση τους. Και αυτές πάνε επιτέλους στην αποθήκη. Και αφού μάζεψα τα ρουχαλάκια, πάμε να ανοίξουμε τα κουτιά. Από ποιο να ξεκινήσω σήμερα? Θα ξεκινήσω από Νίξ. Λοιπόν, πάμε Νίξ το νούμερο 16, όπου έχει μέσα κραγιόν. Έχει ένα κραγιόν σε μια πολύ περίεργη απόχρωση. Πάμε Kills, γιατί θέλω να με βασανίζω και να αφήνω τη Lancôme για το τέλος, που μου αρέσει πάρα πολύ. Και για να δούμε τι θα δούμε. Έχει μέσα, έχει το καθαριστικό που είναι με την καλέντουλα. Για να δω, αυτό δεν είναι. Α, είναι τόνερ. Όχι το καθαριστικό, είναι τόνερ, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Εδώ είναι της Lancôme το 16ο κουτάκι και για να δούμε. Αυτή εδώ την κρεμούλα είχε μέσα στο νούμερο 16 της Lancôme. Θέλω οπωσδήποτε να τη δοκιμάσω. Γράφει Zen, γράφει Anti-Stress, γράφει όλα αυτά τα τέλεια πράγματα που εμένα μου αρέσουν και τα κυνηγάω στα προϊόντα. Επειδή πρέπει να έχετε μπερδευτεί, πάμε λίγο να κάνουμε μία ανασκόπηση με τα δώρα της τρίτης νικήτριας. Είχαμε βγάλει Fenty Beauty. Είχαμε βγάλει στο βίντεο που δεν σας έδειξα ποτέ ένα κραγιόν σε full size συσκευασία από Makeup Forever, ένα tattoo brow από Maybelline και σήμερα έβγαλα μία κρέμα χεριών από Sephora. Σας έχω μπερδέψει σίγουρα, οπότε γι' αυτό ήθελα να σας τα δείξω λίγο, να σας το ξεκαθαρίσω, γιατί με έχετε ρωτήσει και πάρα πολλές ότι εντάξει, δεν μας έδειξες, αλλά τι ήταν, τι δώρο ήταν, γιατί και εσείς δεν μπορείτε να περιμένετε σίγουρα. Προσωρινά θα σας αφήσω, θέλω να καθίσω λίγο εδώ στο γραφείο μου να κάνω κάτι δουλειές που πρέπει.
Πρέπει να γράψω στο καινούριο μου πλάνερ κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν από τη νέα χρονιά, γιατί ήδη έχουμε ξεκινήσει πράγματα που πρέπει να γίνουν από τη νέα χρονιά. Σήμερα έχει και ο Κανάκης τα γενέθλιά του, αλλά δυστυχώς θα δουλεύει μέχρι αργά, οπότε σήμερα δεν θα κάνουμε κάτι. Αύριο για την αυριανή μέρα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί θα κάνουμε μία συνάντηση με τα παιδιά από το δημοτικό. Το κανόνισε ο φίλος μου ο Σπύρος και θα βρεθούμε όλοι μαζί. Εντάξει, όλοι δεν γινόταν, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό, ελπίζω τουλάχιστον τη τάξη του δημοτικού, να μαζευτεί αύριο στην καφετέρια. Θέλω πολύ να δω τα παιδιά, θέλω πολύ να μάθω τα νέα τους. Μου φτιάξε χθες ο Κανάκης την χαρτίνη την τηλεόραση που σας έλεγα που μας έδωσαν από το πάρτι της Google, που βάζεις μέσα το κινητό σου για να βλέπεις σε μεγαλύτερη υποτίθεται οθόνη. Δεν είναι σούπερ, έχει πολύ πλάκα. Στην αρχή, εγώ η αλήθεια είναι πως δεν πίστεψα ότι θα πιάσει και ότι θα συμβεί. Αλλά κι όμως, δείτε εδώ. Και φορά και την ίδια μπλούζα με την κοπελίτσα εκεί. Και εκεί που νόμιζα ότι σήμερα θα επεξεργαστώ γρήγορα το βίντεο επειδή δεν έκανα κάτι και θα κοιμηθώ νωρίς, η ώρα έχει πάει 12 και μόλις κατέβηκα πάνω που είχα πάει στους γονείς μου που είχαν ανάψει το τζάκι και είχαν ανέβει και τα μικρά και μας πήρε η ώρα. Οπότε όπως θα καταλάβατε δεν έκανα κάτι άλλο σήμερα αφού είμαι και μόνη στο σπίτι. Δεν έχω να σας πω ή να σας δείξω κάτι άλλο, το μόνο βασικά όχι έχω να σας πω κάτι. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram γιατί έρχεται ένας τέλειος διαγωνισμός μέσα στην εβδομάδα που θα σας αρέσει με κάτι που σας έδειξα και σας άρεσε πάρα πολύ. Οπότε να μείνετε συντονισμένες και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Φιλάκια πολλά. Γεια! Yeah!